Τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή, εν ενεργεία καταρχήν, και εκ νέου υποψήφιο Ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά, τον Στέλιο Κούλογλου, ένας πολύ καλός φίλος της Δέλτα Τηλεόρασης. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς το κάνετε αυτό, κύριε Κούλογλου? Χθες ήσασταν εδώ, σήμερα είστε αλλού, το βράδυ μπορεί να είστε κάπου αλλού. Θα μπορούσα να πω ότι είμαι σπίτι μου, αλλά θα σας έλεγα ψέματα. Ναι. Είμαι στην Κέρκυρα. Έφυγα χθες το βράδυ αργά και ήρθα στην Κέρκυρα, που είναι πάρα πολύ ωραία. Σαφώς είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, να πούμε ότι ο Στέλιος Κούλογλου κάνει μια εντελώς διαφορετική περιοδία σε αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί πραγματικά έχει κάνει σπουδαία δουλειά στο κινηματογραφικό κομμάτι, στο ερευνητικό, δημοσιογραφικό, παύλα κινηματογραφικό. Και χθες ήσασταν στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να παρουσιάσετε το ντοκιμαντέρ σας, ένα φιλμ το οποίο αγγίζει πολύ. Και επιτρέψτε μου να πω πριν ξεκινήσει να απαντάτε ότι είναι το θέμα το οποίο δεν έχει πολύ εντοπιστεί από την κοινή γνώμη. Έτσι. Μόνο αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ ή με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο ξέρουν αυτού του είδους τις λεπτομέρειες. Έτσι. Αναδεικνύει ένα πολύ περίεργο θέμα. Κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει πολύ η κοινωνική δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να υπάρχουν αθώοι άνθρωποι στις φυλακές. Και θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε μια χώρα ή στον κόσμο, δεν υπάρχει κιόλας και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό που η αριστερά θέλει, δηλαδή να μην είναι συνέχεια οι πλούσιοι πιο πλούσιοι και οι φτωχοί πιο φτωχοί. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα της ταινίας είναι ακριβώς ότι υπάρχουν 2.000 άτομα στις ελληνικές φυλακές, η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία φυλακισμένων, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί ως διακινητές, ενώ στην πραγματικότητα όλοι, σχεδόν όλοι, είναι αθώοι. Σε πολύ βαριές ποινές, 142 χρόνια, είχε φάει ο πρωταγωνιστής μου, εξού και ο τίτλος της ταινίας. Αλλά οι πραγματικοί διακινητές, οι Τούρκοι βασικά διακινητές, παρατούν τις βάρκες στο μέσο του Αιγαίου, γιατί γνωρίζουν ότι θα τιμωρηθούν. Ενώ αντίθετα, οι φουκαράδες που είναι δίπλα, που τους δίνουν το πιτάλιο και φεύγουν αυτοί, δεν γνωρίζουν καθόλου την ελληνική νομοθεσία, είναι φοβισμένοι. Πολύ ούτε σωσίβια έχουν τίποτα. Έτσι ήταν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας μου, ο οποίος έσωσε 31 άτομα. Η βάρκα βούλιασε. Όταν τους περισυνέλεξε το λιμενικό, ρωτήσανε ποιος το οδηγούσε. Αυτή είπε αυτός εγώ και έφαγε 142 χρόνια φυλακή. Αυτό το δικαστικό θρίλερ για αυτόν και κάποιους δύο ακόμα καταγράφει αυτό το ντοκιμαντέρ που είναι μια γραβή για δικαιοσύνη. Ξέρω ότι το προσφυγικό είναι μεγάλο θέμα. Τώρα βλέπαμε το debate των υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά αρκετές φορές και μάλιστα παρουσιάσαμε και το κομμάτι του μεταναστευτικού πια. Είχαμε το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, μία προσπάθεια έτσι σύγκλησης απόψεων των πολλών. Ήρθε πια. Και αυτό που ακούγαμε, τουλάχιστον από τους υποψηφίους, ήταν πολύ αντιφατικό και πολύ αντίθετο και κάποιοι... Δεν υπήρχε ομοθυμία ότι ναι, το ψηφίσαμε, αλλά το εφαρμόσουμε. Ήτανε, ναι, και μεν, αυτό αλλά... δημιουργεί, κύριε Κούλογλου, περαιτέρω προβληματισμό. Ιδιαίτερα, εντάξει, γενικότερα για την Ελλάδα, ιδιαίτερα όμως για μια περιοχή όπως είναι και ο Εύρος, που ζήσαμε και τα επεισόδια του 2020, εξακολουθεί να υφίσταται το μεταναστευτικό ζήτημα και ένας Θεός ξέρει τι έρχεται. Δεν ξέρουμε τι έρχεται, τι υπάρχει μέσα σε αυτό το Σύμφωνο Μετανάστευσης. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι πολύ σωστά το διαπιστώνετε αυτό, παρότι δεν λέγεται έτσι ακριβώς, γιατί και αυτοί που φτιάξανε και συμφωνήσανε σε αυτό το σύμφωνο, εμείς δεν συμφωνήσαμε, εγώ δεν συμφώνησα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ούτε και αυτοί ξέρουν τι ακριβώς έχουν ψηφίσει. Η βασική ιδέα είναι ότι έρχεται η ακροδεξιά, η οποία χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό, άρα πρέπει να κάνουμε ότι είμαστε κάτι πιο αυστηροί, αλλά δεν είμαστε κιόλας τόσο πολύ, γιατί ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό και γιατί έχουμε ανάγκη, προσέξτε, έχουμε ανάγκη τους μετανάστες για εργατικά χέρια, αλλά δεν μπορούμε να τους διώξουμε και τελείως, λέει η Γερμανία, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Όλα αυτά γίνονται
από έλλειψη πολιτικού θάρρους, από μια πολιτική δειλία που υιοθετεί την ατζέντα της ακροδεξιάς πιστεύοντας ότι έτσι θα την περιορίσει, ενώ η πραγματικότητα της δίνει αέρα στα μαλλιά της. Και η άνοδος της ακροδεξιάς απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αντίθετοι με την Ενωμένη Ευρώπη. Είναι υπέρ της επιστροφής στα κράτη-μέλη, το καθένα με τον εαυτό του, που σημαίνει προστριβές με τους γείτονες και πιθανές ένοπλες σειράξεις. Δηλαδή το μοναδικό επίτευγμα που έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μίλια προβλήματα και τα λάθη της. Ότι κάθονται χώρες γύρω από ένα τραπέζι, χώρες που τον προηγούμενο αιώνα πολεμούσαν μεταξύ τους με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς, πάει να αμφισβητηθεί. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Πραγματικά σας λέω και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τα πω όλα αυτά. Γιατί συνήθως μόνο στα κανάλια σαν και εσάς, στα περιφερειακά, μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά. Και ευρωπαϊκά, γιατί και βλέπουμε ότι στα υπόλοιπα έχετε την εσωτερική, τα θέματα εσωτερικής κατανάλωσης. Ακρίβεια, διάφορα έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι σοβαρά αυτά. Είναι, αλλά δεν είναι. Συχνά που με αποδιώχνει κατά κάποιο τρόπο, με αποθεί. Βλέπω στον Πολιό τώρα, ο Κασελάκης πήγε εκεί, είπε αυτό, η δημοσκόπηση λέει τόσο, τι λέτε να. Να συζητήσουμε την ακρίβεια, φυσικά, γιατί η ακρίβεια, όπως άλλωστε έδειξε και η επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη, είναι και ευρωπαϊκό θέμα. Και αυτό το λέω ειρωνικά λίγο. Διότι στην πραγματικότητα με αυτή την επιστολή Μητσοτάκη έχω γελάσει πάρα πολύ και έχω εξοργιστεί επίσης πάρα πολύ, δεδομένου ότι δεν μπορεί η Κομισιόν να κάνει τίποτα για κάτι που έχει να κάνει αποκλειστικά με τις ευθύνες και τις δικαιοδοσίες της ελληνικής κυβέρνησης. Όταν λέει τι θα πει αυτό, ότι να πει τι δηλαδή η Φόντε Λάγεν σε μια αμερικανική εταιρεία που πουλάει εδώ πιο ακριβά, ότι κοίταξε, μην πουλάς τόσο ακριβά. Είναι αστεία πράγματα. Όπως και είναι αστείο το γεγονός ότι λέγεται ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Ακούστε να δείτε, εγώ στις Βρυξέλλες αγοράζω τη φέτα πιο φτηνά από ό,τι στην. Στο προηγούμενό μου ταξίδι στις Βρυξέλλες, η πρώτη μου δουλειά σε κενό χρόνο ήταν να μπω σε δύο σούπερ μάρκετ να φωτογραφίσω τιμές φέτας και διάφορων άλλων εισαγόμενων στο Βέλγιο προϊόντων από την Ελλάδα, για να συγκρίνουμε, να τα βάλουμε κάτω. Και είχαμε σοκαριστεί. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, τι εισαγόμενοι. Δηλαδή, εισάγουμε ελληνική φέτα από τη Γερμανία και γι' αυτό είναι πιο ακριβή. Είναι αστεία πράγματα. Η φέτα βγαίνει στην Ήπειρο. Πάει με φορτηγά στη Γερμανία. Άρα, η τιμή της μεγαλώνει, έτσι. Τιμές στη Γερμανία, όλες οι τιμές του προσωπικού μέχρι τις διακίνησης, μέχρι το σούπερ μάρκετ και οι υπαλλήλοι, οι τιμές των μισθοί τους είναι πολύ ακριβότεροι από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Αυτά όλα προστίθονται στην αρχική τιμή, σωστά. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, την αγοράζει τη φέτα στη Γερμανία και ο κύριος, πιο φτηνά. Και ο κ. Μητσοτάκης στέλνει επιστολή. Τώρα δηλαδή μας παίρνει και τη δουλειά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό. Επιστολές προς την Κομισιόν κάνουμε εμείς, αλλά για αυτό το θέμα δεν θα έκανα ποτέ, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Κομισιόν. Άρα είναι ένα προπαγανδιστικό κόλπο τελείως, το οποίο προκαλεί μεταξύ γέλια και οργίας, γιατί κοροϊδεύεται ο κόσμος. Ναι. Τώρα, έχει ενδιαφέρον, ήμουνα λίγο νωρίτερα σε μια ενημερωτική μερίδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για τις ευρωπαϊκές εκλογές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις των φοιτητών ήταν καταιγιστικές, έχω να σας πω. Και μία εξ αυτών ήταν το τι θα κάνει η Νέα Αριστερά με το αποτέλεσμα που θα φέρει και αν τα πάει εξαιρετικά και αν μπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν έχει έδρα ή αν έχει έδρες. Και είχαν πολλές απορίες αναφορικά με το πού πατάει και πού βρίσκεται. Θα είναι στη The Left, γιατί συζητούσαμε για τις ευρωομάδες. Και ισχυρίστηκαν τα παιδιά, οι φοιτητές, ότι δεν έχει αποσαφινιστεί μετά τη διάσπαση πού είστε, πού πάτε. Εμείς ως Νέα Αριστερά ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν ξέρω. Εσείς θα μας πείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην ευρωομάδα που ήτανε, θεωρητικά. Λοιπόν, λέτε να πάει στους σοσιαλιστές. Η αριστερά θα είναι πάντα στην αριστερά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έμειναν, ορισμένοι από αυτούς, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα προτιμούσαν να πάνε σε άλλη πολιτική ομάδα, στους σοσιαλιστές, κάποιοι λένε τους πράσινους, δεν ξέρω εγώ. Και θεωρώ ότι οι θέσεις του κυρίου Κασελάκη περισσότερο προσομοιάζουν και ταυτίζονται με τις θέσεις των κεντρών, ούτε καν των σοσιαλιστών, των κεντρών πολιτικών δυνάμεων, παρά με την, με την αριστερά. Εμείς είμαστε η ομάδα η οποία θεωρεί ότι πρέπει να μείνουμε σταθεροί στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο φύγαμε. Δεν θέλουμε να... Δηλαδή γίνεται γενοκτονία στη Γάζα, που είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που γίνεται αυτές τις μέρες διεθνώς. Και ο κύριος Κασελάκης κλείνει ραντεβού με την πιο φιλοπόλεμη, φιλοϊσραηλινή, κολλητή με το Μετανιάχου οργάνωση, λόμπι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή αυτό δεν έχει σχέση με την... Ακούσατε να ζητάει την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους τώρα, ενώ είναι λαλίστατος σε όλα τα άλλα, δεν ξέρω αν είπε κάτι σήμερα. Αλλά τις τελευταίες μέρες που παίζει αυτό το θέμα δεν είδα τίποτα εκ μέρους του. Πάντως βλέπουμε, κύριε Κουλόγλου, ότι η Ιρλανδία, Νορβηγία, ακολουθεί η Ισπανία, αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η χώρα μας, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Ευρώπη. Ναι, έχω εντυπωσιαστεί από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι πρωτοπόρα, υποτίθεται σε όλα τα θέματα, δηλαδή πρώτη στην Ευρώπη, κάνει το ένα, πρώτη στην Ευρώπη, πρώτη στέλνει στην ιστορία ο Πρωθυπουργός γράμμα στην Ούρσουλα Φοντε Λάγεν ή γενικώς στην Πρόεδρο της Κομισιόν, λέγοντας βοήθεια, αλλά στο θέμα αυτό δεν παίρνει πρωτοβουλίες και δεν ακολουθεί αυτές τις χώρες που αγωνίζονται και παίρνουν θέση υπέρ του διεθνούς δίκαιου. Γιατί η συμφωνία αυτή για την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους είναι κάτι το οποίο έχει υποστηρίξει η Ελλάδα από τότε που έγινε η συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ επί Κλίντον, ακόμα τη δεκαετία του το 1990. Και πραγματικά απορώ πως η ελληνική κυβέρνηση δεν ακολουθεί αυτή τη πάγια πολιτική που ήταν πολιτική υπέρ των Παλαιστινίων, καλύτερα υπέρ της ειρήνης, υπέρ των εναντίον του ρατσισμού και υπέρ των δικαιωμάτων των ίδιων για όλες τις χώρες. Αλλά εντάξει, αυτό μάλλον έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει δώσει το πράσινο φως η Ουάσιγκτον. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είναι πιστός σύμμαχος, μάλλον δεν θέλει να παίξει πρωτοπόρο ρόλο στην Ευρώπη αυτή τη φορά. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Κούλογλου, η αντίδραση των Αμερικανών στην ενδεχόμενη αναγνώριση από Νορβηγία, Ισπανία και ενδεχομένως πολύ σύντομα και από τη Γαλλία, που θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην όλη εξέλιξη του πράγματος, πολιτικά τουλάχιστον. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση λέει ότι η Ευρώπη δεν μίλησε ποτέ ως ένας σε τέτοια θέματα, δεν πρόκειται να το κάνει τώρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και μια διαπίστωση την οποία την κάνουμε όλοι οι οποίοι παρακολουθούμε στο μέτρο του δυνατού τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Έχετε καθόλου την αίσθηση ότι είναι δυνατόν αυτό να αλλάξει, ίσως και από την πίεση που ασκείται προς την Ευρώπη από την τρέχουσα επικαιρότητα? Πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει προς το πιστεύω θετικά. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία στην κοινή γνώμη. Όταν για τη συνεχιζόμενη αυτή η σφαγή, τώρα πάει κοντά 8 μήνες. Κάποτε όλοι πιστεύανε ότι εντάξει, θα κάνει κάτι ο Νετανιάχου, θα σταματήσει. Αυτό δεν σταματάει πουθενά. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρωτοφανές έγκλημα. Βγήκε η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, η οποία διευκολύνει και τις κυβερνήσεις να πάρουν θέση περισσότερο. Τώρα η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν με ευνηδιάζει καθόλου. Ξέρετε άλλωστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η Ρωσία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου. Δεν το έχουν αναγνωρίσει. Η μεγαλύτερη δύναμη που υποτίθεται ότι είναι υπέρ της, των δικαιωμάτων και όλα αυτά, δεν είναι καν μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου, στο οποίο είναι όλες οι χώρες του κόσμου. Και μάλιστα η Αμερική τώρα ζήτησε να ασκηθούν και να υπάρξουν και συνέπειες εναντίον του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο ζήτησε την έκδοση των ενταλμάτων, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζουν ότι είναι ο Νταΐς της περιοχής, του πλανήτη και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό έχει κάποια όρια και, εν πάση περιπτώσει, κανονικά θα έπρεπε και οι Αμερικανοί ηγέτες
να κοιτάξουν λίγο την εικόνα της χώρας τους, η οποία με αυτή τη συμπεριφορά κάθε άλλο παρά βελτιώνεται και ήδη έχει πολλά στίγματα. Οι αγαπητοί συνάδελφοι, η Washington Post έχει βγάλει αυτές τις μέρες κάτι καταπληκτικά άρθρα για τα εγκλήματα των Αμερικανών, Washington Post, για τα εγκλήματα των Αμερικανών στο Αφγανιστάν. Και αυτό είναι μια πολύ κακή εικόνα. Θα έπρεπε να κάνουν κάτι για να τη βελτιώσουν. Δυστυχώς το φιλελληνό λόμπι είναι πολύ ισχυρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποφασίζει για το την τύχη των πολιτικών. Έχει πάρα πολλά χρήματα και χρηματοδοτεί τις προεκλογικές εκστρατείες ή καταστρέφει άλλες εκστρατείες όσων ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Είναι το λόμπι αυτό το οποίο ήθελε να συναντήσει και κλείσει ο κ. Κασελάκης, αλλά κλείνω το θέμα αυτό. Λοιπόν, αυτό το λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Εάν δεν πας με το λόμπι, μπορείς και να μην εκλεγείς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκλέγεται στο 90% των περιπτώσεων, είτε πρόκειται για προεδρικές, είτε για βουλευτικές κλπ. Εκλογές, κερδίζει αυτός που έχει τα περισσότερα χρήματα. Μάλιστα. Όχι αυτός που έχει τις καλύτερες ιδέες, αλλά τα περισσότερα χρήματα. Και άρα για αυτόν τον λόγο δεν τολμούν να πούνε λέξη. Ο Κάρτερ έχει πει ότι είναι καταστροφή αυτό. Ο Κάρτερ, ο Τζίμι Κάρτερ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που είναι και από τους καλύτερους πρόεδρους που περάσανε ποτέ στις ΗΠΑ, έχει πει αυτό. Αυτό είναι η κατάσταση. Έχει την δημοκρατία στις ΗΠΑ, την έχει απαγάγει το χρήμα. Και λυπάμαι που το λέω αυτό, γιατί δεν μου δώσουν πια βίζα να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δεν μου δίνουν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο για να κλείσουμε και σιγά σιγά, κύριε Κούλογλου, γιατί ξέρουμε το επιβαρημένο σας πρόγραμμα. Ήσασταν χθες στη Θράκη. Η εικόνα, οι εικόνες, η καθημερινότητα των Θρακιωτών, παραμένουμε στα ευρωπαϊκά ζητήματα, γιατί θα μιλήσουμε για υποδομές, θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν. Τα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη, όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε και να δουλεύουν ρολόι εν έτη 2024, θυμίζουν άλλες εποχές, γυρίζουμε πολλές δεκαετίες πίσω, μιλάμε για μια απόλυτη σιδηροδρομική απομόνωση της περιοχής, μιλούμε για δρόμους καρμανιόλες, μιλούμε για ένα μεταναστευτικό το οποίο στην Εγνατία οδό με τους διακινητές να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα, σκορπά το θάνατο και έχει... Άλλες έτσι, παίρνει άλλες τελείως διαστάσεις. Τα διόντια όμως έχουν πάει στο Θεό, έτσι. Ακριβώς, οι μετακινήσεις μας είναι πανάκριβες και αναρωτιόμαστε τελικά για ποιο σύνορο της Ευρώπης μιλάμε. Πόσο ωραία θα ήταν να πάρω το τρένο και να έρθω στην Αλεξανδρούπολη και πραγματικά ματώνει η καρδιά μου με την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα και χτες το είδα και στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε, όπως από ό,τι έχω διαβάσει, η ανάπτυξη οικονομική της Αλεξανδρούπολης... Α, έρχεται αυτή, είναι καθοδόν, να ξέρετε, έρχεται, την περιμένουμε καθημερινά. Εμπλό, μάλιστα. Ναι. Μάλλον εμπλό είναι. Λέω η ανάπτυξη που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1900, στηρίχτηκε στο σιδηρόδρομο. Και σήμερα, 120 χρόνια μετά, 125 χρόνια μετά, τόσα χρόνια μετά, ο σιδηρόδρομος αυτός που τότε είχαμε, τον έχουν καταστρέψει τώρα. Και κατά τη γνώμη μου, ο σιδηρόδρομος είναι το κριτήριο, η λιδία λίθος για να καταλάβει κανείς αν μια χώρα είναι ανάπτυκτη ή υπανάπτυκτη. Παλιότερα, να σας πω, ο Λένιν έλεγε ότι το θέμα είναι εξηλεκτρισμός, να έχουν όλους ηλεκτρισμό και Σοβιέτ. Εγώ λέω, το θέμα στην Ελλάδα είναι δημοκρατία και σιδηρόδρομος. Και καρβουνιάρι, γιατί μόνο για καρβουνιάρι είμαστε, κύριε Κούλογλου, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, πραγματικά, πας στις Βρυξέλλες, την τελευταία φορά, μάλιστα με μία συνάδελφο, μου λέει μία συνάδελφος, να σου πω, θες να κάνουμε κοπάνα από το σεμινάριο, να πάμε να Παρίσι και να γυρίσουμε το βράδυ. Θέλω να πω ότι όλα δουλεύουν αλλιώς στα σοβαρά κράτη. Εδώ πια, τώρα, είναι ντροπή και έσχος να έρχεται ο τουρίστας και να μην μπορεί να μετακινηθεί από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί, θέλουμε να κάνουμε με τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Θέλουμε να εξυγχρονίσουμε το κράτος, να κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση, να κάνουμε μια μικρή δημοκρατική επανάσταση πράσινη στη χώρα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Τι να πω. Το μήνυμά σας τώρα για τις ευρωπαϊκές εκλογές που έχουμε μπει στην τελική ευθεία, νομίζω ότι ο μόνος αντίπαλος πια είναι η αποχή, κύριε Κούλογλου, γιατί δεν θα έχουν παρέα οι ευρωπαϊκές εκλογές, ούτε αυτοδιοικητικές μαζί, ούτε εθνικές μαζί. Άρα λοιπόν εδώ τώρα πρέπει να πείσετε τον κάθε πολίτη να παρατήσει την ξαπλώστρα και να πάει έστω για 5-10 λεπτά στην κάλπη. Και με το μαγιό, μα χρειάζεται. Και με το μαγιό, ναι, με την παντόφλα, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, εγώ αυτό που επαναλαμβάνω, σαν κάπως απονότονα, αλλά το επαναλαμβάνω, είναι ότι κινδυνεύουμε να την πατήσουμε όπως ο βοσκός που φώναζε λύκος-λύκος, και όταν ήρθαν οι λύκοι, δεν το πίστευε κανένας. Γιατί έχουν έρθει οι λύκοι. Αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέλλον της Ευρώπης, τον πόλεμο και την ειρήνη, αυτές οι εκλογές. Για πρώτη φορά γίνεται κουβέντα για πόλεμο μέσα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λέει ο Μακρόν ότι θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, αυτό σημαίνει άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Το είπε σε άρθρο του. Και επίσης, το άλλο είναι ότι έχω τρελαθεί με το όλο αυτό τον πυρετό των εξοπλισμών. Αυτοί νέες εξοπλισμοί, νέοι εξοπλισμοί, αυτοί οι εξοπλισμοί θα αντληθούν οι πόροι από τα χρήματα που έχουμε ανάγκη για την παιδεία, την υγεία, τη στέγαση, τη μόρφωση των παιδιών μας κτλ. Άρα θα γίνουν πάλι περικοπές. Αυτές οι περικοπές εξοργίζουν τους πολίτες, ευνοούν την ακροδεξιά και φτάνουμε τώρα στην ακροδεξιά η οποία δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη. Θέλει να γυρίσει ο καθένας μόνος του, άρα έχουμε προστριβές μεταξύ των κρατών, άρα αναπόφευκτα έχουμε πολέμους. Αυτό σας έλεγα πριν, ότι εδώ πέρα απειλείται ακόμα και η βασική ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κατέβουμε, πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε πουθενά, ούτε στους σιδηροδρόμους. Και επίσης πρέπει να ζητήσουμε, να ψηφίσουμε δυνάμεις όπως είναι η αριστερά, που είναι υπέρ της ειρήνης στην Ευρώπη και όχι υπέρ του πολέμου και των εξοπλισμών. Εμείς είμαστε εναντίον των εξοπλισμών. Θέλουμε να υπάρξει συμφωνία αμοιβαία με την Τουρκία, να μειωθούν οι εξοπλισμοί και τα χρήματα να πάνε στην υγεία και στην παιδεία. Και οι Τούρκοι και εμείς έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Καλό κουράγιο, γιατί το χρειάζεστε με τόσο τρέξιμο και τόσες μετακινήσεις. Ήταν ο Στέλιος Κούλογλου, κυρίες και κύριοι, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά. Σας χαιρετούμε.